λοιπόν, εδώ είμαστε, ελάτε στην παρέα μας και ελάτε στη συντροφιά μας. Είμαστε πανέτοιμες, γιατί πάλι κορίτσο παρέα είμαστε και αυτό το πρωινό. Να υποδεχτούμε επιτέλους έναν άντρα. Λίγο να σπάσει, βρε παιδί. Λίγο μου, να το γλυντήσει. Αυτή η έκρηξη στρογόνου. Λίγο να μπει ένα αντρικό πρόσωπο στην παρέα και πολύ αγαπημένο αντρικό πρόσωπο, γιατί δεν είναι άλλο από το Θάνο Πετρέλη. Ο οποίος ήρθε μαυρισμένος. Έλα, ρε Θάνο, γιατί είσαι τόσο μαύρος. Καλή σου μέρα. Καλήσε. Τι κάνεις? Έχεις μαυρίσει πάρα πολύ. Ναι, παρόλο που δεν έχω πάει διακοπές ακόμα. Και πού το έκανε το μαύρισμα αυτό? Ένα διάστημα μέχρι μέσα εβδομάδα. Τι κάνατε? Καλή Αντωνία. Και η Ντόρα. Γεια σου. Δεν έχει τύχει να γνωριστείτε? Όχι, δεν έτυχε. Ενώ εγώ Θάνο πριν από πόσα χρόνια σε γνώρισα? Τώρα μην γαλφωθούμε. Ήμουνα στο ΜΑΤ ακόμα. Ήμουνα στο ΜΑΤ. Οπότε φαντάζομαι ότι θα ήταν 2003. Ήτανε. Έχεις κλείσει πολλά χρόνια στο τραγούδι τελικά. Έχει περάσει ο καιρός πολύ γρήγορα. Κοίτα, είναι αρκετά. Αλλά ευελπιστώ να είναι άλλα τόσα και να έχει βγει. Και εμείς ολόψυχα, δεν το συζητώ. Αλλά το λέω γιατί σαν παρουσία μπήκες πολύ δυνατά μέσα στα πράγματα. Σε γνωρίσαμε μέσα από τα talent show, αλλά η πορεία σου και η συνέχεια σου μετά ήταν πολύ δυνατή. Ναι, νομίζω ότι τα πράγματα πήγανε καλύτερα στη συνέχεια από ό,τι ήταν και το ξεκίνημα. Δηλαδή μετά το παιχνίδι, μετά τη συμμετοχή του παιχνιδιού, τα πράγματα πήγανε πολύ καλύτερα. Και πολλά πράγματα. Και από αυτό που είχα στο μυαλό μου εξ αρχής. Ναι. Εντάξει, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Η οικογενειακή ζωή πώς είναι με τις κοράκλες σου, τις ωραίες? Πολύ καλή, πολύ καλή. Είναι... Τι κουκλιά είναι αυτά που έχετε κάνει? Είναι, αλλά τι θα λέγα εγώ θα μου πεις. Όχι, το λέω εγώ. Ξέρεις τι λένε για την κουκουβάγια που πήγε και τα δικά της τα παιδιά. Όχι, δεν είχε κουκουβάγια καθόλου, πολύ αντικειμενικό. Έχει δύο κόρες τώρα, πώς φανταστείς, η μία πιο όμορφη από την άλλη. Ανοιχτόχρωμες, με ανοιχτά μάτια, γαλάζια. Και από τους δύο νομίζω. Και η μαμά έχει ανοιχτά μάτια, ναι, και εγώ, οπότε εντάξει. Πώς είναι τα κοριτσάκια σου, πώς είναι να ζεις με τρεις γυναίκες σε ένα σπίτι? Είναι απίστευτο. Και πάλι τρεις έχεις εδώ. Δεν ξέρω εσύ πρέπει να έχεις αδερφές. Έχω αδερφό. Έχεις αδερφός. Έλεγα νόμιζα πως ήταν γυναίκες και να σε ρωτώ ο πατέρας πώς θα είναι. Όχι. Νομίζω είναι ότι καλύτερο για να είναι πατέρα. Είναι 5 χρόνια μεγάλη, τώρα σε λίγες μέρες έχει γενέθλια και άλλη είναι 2,5. Να σας ζήσω. Τέλεια. Ευχαριστώ. Με τις γυναίκες έχεις πάρα πολύ καλή σχέση. Ναι. Τις συναντάς και στο μαγαζί, τις συναντάς και στη ζωή σου και τις έχεις και στην οικογένειά σου. Και θα μιλήσουμε για γυναίκες με την Αντωνία. Γυναίκες πολύ γνωστές, που ωστόσο έχουν κυκλοφορήσει έξω άβαυτες. Εμάς μας αρέσει να κυκλοφορούμε άβαυτες. Στους άντρες μερικές ζωές όχι. Όχι, και αυτό καλό είναι. Καλό είναι και το άβαυτο. Απλά να σχολιάσουμε συγκριτικά. Ναι, απλά το νομίζω ότι κάθε εικόνα. Πράγμα ξέρεις, πρέπει να πηγαίνει εκεί που πρέπει. Δηλαδή, το να δεις μια γυναίκα στην παραλία, το να τη δεις αβάφτη δεν είναι κάτι άσχημο. Σα ίσα που θα είναι και περίεργο να τη δεις καραβαμένη, να το πω και έτσι. Οπότε είναι αναλόγως και τη στιγμή. Σου αρέσει όμως η φυσική ομορφιά. Ναι, ναι. Άλλωστε σε ποιον δεν αρέσει. Έλα, πες αλήθεια, σου έχει τύχει ποτέ, στο παρελθόν τέλος πάντων, ή από αυτό που συζητάς με τους φίλους σου, να έχεις βγει με μια κοπέλα που το βράδυ ήταν πάρα πολύ ωραία. Αυτό που λένε οι άντρες, το κλασικό. Αυτό που λένε οι άντρες, το κλασικό. Πάρα πολύ ωραία. Που λέει ξυπνάω το πρωί και νομίζω ότι είναι μια άλλη. Ποια είναι αυτή? Όχι, δεν μου έχει τύχει. Έχει κάνει καλή. Να, είναι στο δρόμο. Επόμενη κυρία. Για επόμενη. Να δούμε. Η Πάμελα Άντερσον. Αυτή έχει διαφορά εδώ. Ναι, εδώ, εγώ δεν την γνώρισα. Είναι έντονη η διαφορά. Βέβαια, στο δρόμο κάποιος θα την κοιτάξει λόγω του γυμνασμένου κορμιού της και του έντονου στήθους. Αλλά από το λαιμό και πάνω νομίζω ότι... Συγγνώμη, Πάμελα Άντερσον. Είναι κακή, ναι, παιδιά, ξέρω να σας πω σε λεπτό. Θέλω να δικαιολογήσω τις κυρίες. Έχει πέσει ο ήλιος μέσα στα μάτια της. Έχει σουρού. Εσύ κάνεις το δικό σου διαβόλιο. Θα θέλω να το σώσω. Έχει πέσει τώρα ο ήλιος και που κάνει τα ψώνια της μέσα στα μάτια, που σε στραβώνει και που κάνει όλο κάτι τέτοιες εκφράσεις και σουφρώνεις. Και σουφρώνεις τα μάτια σου και τα χείλια σου. Δεν ξέρω αν έχει κάνει και πλαστικές στο πρόσωπο. Γιατί άπειρες. Έχει κάνει πολλές. Νομίζω ότι είναι μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο ίντερνετ που τη δείχνει μετά από πλαστική στο πρόσωπο, αλλά δεν ξέρω αν είναι αληθινή φωτογραφία και είναι σαν τερατάκι, σαν ξανθό τερατάκι. Σ' αρέσει σαν γυναίκα, Πάμελα, Θάνο? Πάρα πολύ. Όχι τώρα. Καλά, παλιά ήταν η φαντασίωση όλων των ανδρών. Αυτό ακριβώς. Πολύ αυτό παλιά, ήθελα να πω, δηλαδή, από ναυαγωσόστρια. Παντού. Όπου, ό,τι έκανες, όλα τα περιοδικά, σε αυτά έμεινα πολύ φαν. Με πάυση τα λέει. Και από τις πρώτες που ενίσχυσαν. Ναι, ναι, ναι. Ήταν η πρώτη. Στο Baywatch θα πω, γιατί πως είναι. Εντάξει, το παραενίσχυσε όμως. Τρομερή. Καλέσκασε και μέσα στο αεροπλάνο. Αλλά τώρα έχουν περάσει και τα χρόνια όπως και να το κάνουμε. Ξέρεις αυτό. Ναι. Είχε και ατύχημα. Αυτή είναι η Avril Lavigne. Αυτή είναι η Avril Lavigne. Εμένα δεν μου κάνει έντονη διαφορά, γιατί γενικά είναι ένα κοριτσάκι που δεν πολύ βάφεται. Μοιάζει σαν 12 χρονών εδώ. Ναι, εδώ φαίνεται πιτσιρίκι. Το δερματάκι είναι πολύ νεανικό. Είναι πιτσιρίκα, αλλά φαίνεται ακόμα μικρότερη. Και είναι και ροκ. Ροκ στοιχείο.
Όπω, δύσκολα πάντως να καταλαβαίνεις. Δεν είναι θέμα ότι είναι άσχημη, ας πούμε, αλλά είναι διαφορετική. Είναι σαν να βλέπεις κάτι άλλο. Όταν το μάτι έχει συνηθίσει σε κάτι λαμπερό, μετά είναι λίγο δύσκολο να ξεσυνηθίσει. Νομίζω ότι αντί να τραγουδίσει τα τραγούδια, σα πει τα στρουφάκια. Είναι λίγο. Έτσι όπως το βλέπεις. Θα αρχίσει να λέει το Δευτέρα κάτι για εγώ την Πέμπτη δεν αντέχω. Αυτή ποια είναι, Θάνο μου. Μπορείς να καταλάβεις ποια είναι. Εγώ κατάλαβα ποια είναι. Και είναι απίστευτο. Κι όμως. Σοβαρά. Ναι. Ναι. Μένεις με ανοιχτό το στόμα. Κρίμα, λέει η Νάντια. Θέλω να ήταν και ο Πάτρας εδώ. Σε αυτή την πόζα δεν την κολακεύει η λήψη. Να ξεκινήσουμε από το μαλλί. Το οποίο δεν ξέρω τι το έχει κάνει. Πολύ περμανάτ, κοντό, δεν ξέρω. Το φρύδι. Τι, από πού σαν να ξεκινήσει. Είναι ή εμένα μου φαίνεται, ρε παιδιά. Όχι, είναι έτσι. Είναι έτσι πόζα της. Πόζα, αλλά. Δεν την αναγνωρίζεις πάντως. Ναι, δηλαδή είναι... δεν τη δικαιώνει πολύ καθόλου. Πολύ διαφορετική όλο το. Πολύ. Δεν την κορακεύει. Εδώ εγώ μπορώ να την πω κι άλλη. Ότι... μπορώ να την πω κι άλλη. Ναι, γιατί άμα βάλεις τώρα δίπλα φωτογραφία όπως βγαίνει στη σκηνή και όπως βγαίνει στο stage. Μέρα και νύχτα. Οι περισσότερες γυναίκες στεναχωριούνται, τα βλέπουν περιοδικά και το έχουμε χιλιοπεί αυτό το πράγμα. Στεναχωριούνται, λένε αχ, πώς θα γίνω κι εγώ σαν την τάδε που φωτογραφήθηκε. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι θα χαίρονται αρκετές τώρα. Βλέποντας αυτές φωτογραφίες, ε. Καλά, δεν είναι και έτσι. Αλλιώνεις το μαύρο το κύκλο τον έχει τώρα. Σίγουρα στο περιοδικό θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για να βγεις όσο πιο όμορφη γίνεται. Και αυτό, και πάνω σε αυτό παίζουν πολλά ρόλα. Η γυαλιά της είναι τόσο κοντά, δεν μπορώ να καταλάβω. Η Britney Spears. Μάλλον είναι την περίοδο που ήταν εθισμένη στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ. Και... το μαλλί της είναι και λίγο πιο σκούρο επίσης. Το γυαλί είναι τουλάχιστον χάλια. Και αν δούμε πολύ κοντά τη φωτογραφία, έχει πολλά σφυράκια. Πες τα, να μην με αφήνεις να τα λέω. Περί τα κιλά. Εντάξει, θέλω να είμαι γενικός σαν συνέχεια. Είχε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να χορέψει, να κάνει τις χορογραφίες. Λόγω κιλών. Ναι, γιατί είναι δύσκολα αυτά που κάνει. Και άμα δεν είσαι σε καλή σωματική κατάσταση. Και η ελαστικότητά τη έχει χάσει πολύ και απ' όλα. Είναι σαφέστατα άβαφη, αλλά είναι και λίγο περιποίητη συνολικά. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν έχει προσέξει καθόλου το πώς φαίνεται έχει βασικά έξω ότι να κυκλοφορήσει. Κάτι δεν πάει καλά γενικά. Είναι μάλλον εκείνη η περίοδος, αλλά επανήλθε. Εντάξει, πόσο άσχημη να την πει. Απλά τη βάλαμε και αυτή τη φωτογραφία να δούμε ότι είναι πολύ λίγο χειρότερη από ό,τι τη. Ας το καλό με αυτή τη γυναίκα. Κούκλα είναι κι αυτή. Κούκλα είναι, σαν να τη βλέπεις έτοιμη για κόκκινο χαλί. Τι να πει κανείς, τη βάλαμε για να. Αλλάξτε δούμε... φωτογραφία, δεν μας κάνει αυτή η Ελληνική Ανατολή. Δεν είναι αρκετά άσχημη, αλλάξτε. Δεν είναι αρκετά άσχημη, παρακαλούμε. Η Πενέλοπε. Η Πενέλοπε Κρούζ. Η οποία δεν μπορώ προσωπικά να πω ότι έχει τα τέλεια χαρακτηριστικά και το συμμετρικό πρόσωπο. Δεν θεωρώ ότι. Έχει γίνει αγαπητή μέσα από τους ρόλους. Όμορφη. Είναι γλυκιά πολύ. Αλλά έχει κάτι άλλο διαφορετικό το οποίο είναι εγωιτευτικό. Αρέσει η Πενέλοπε, για ποιο λόγο μπορεί να μου εξηγήσει. Εμένα δεν θα μου άρεσε. Σου αρέσουν οι πιο πολύ ξανθιές. Εγώ είμαι πιο παμελάτης στην κατάσταση. Α, είσαι του ξανθού περισσότερο. Πιο κλασικό αντρό μοντέλο, καταλαβαίνεις. Οπότε εδώ πέρα νιώθω πολύ οικία τώρα, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, γιατί ήρθες στις σωστές κυρίες. Σαν την Πάμελα και εμείς. Ξέραμε γιατί... για το μαλλί μάλλον λέει μόνο. Τώρα δεν θέλω να επεκταθώ. Μάλιστα. Ναι, η Πενέλοπε έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όντως. Αλλά αρέσει πάρα πολύ. Ναι, συνεργασία με Φίβο η οποία συνεχίζεται από το ξεκίνημα. Το τελευταίο μας... από το πρώτο σου τραγούδι έχεις κάνει συνεργασία με τον Φίβο, ε? Ναι. Ήταν στον πρώτο δίσκο, εκεί είχαμε δύο τραγούδια και από εκεί και πέρα έγινε αποκλειστική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Το 2004 που δισκογραφικά ξεκίνησα μέχρι και σήμερα είμαστε συνέχεια μαζί. Βλέπουμε και πλάνα από την περιοδία σου παράλληλα ενώ μας μιλάς. Ναι. Το τελευταίο μας, το πιο καινούριο μας τραγούδι είναι το «Πια να συγκριθεί μαζί σου». Ένα τραγούδι... τι ώρα να στο τραγουδάει μοντέρνο, αυτό, ναι. Κάποιος. Και αυτό μου λένε περισσότερες γυναίκες, ότι ένα τραγούδι που όλες οι γυναίκες θέλουν να το ακούσουν. Από... το ετερονίμηση, αν μπορώ να το πω έτσι. Οπότε νομίζω ότι έχουμε κάνει επιτυχία, γιατί θεωρώ επιτυχία σε ένα τραγούδι δεν είναι να λες ότι βρίσκεται μόνο ψηλά στα replay κτλ. Κτλ. Είναι όταν πραγματικά ο κόσμος σου λέει ότι είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει να το ακούω, ένα τραγούδι που θα ήθελα να το ακούσω από τον φίλο μου, από τη φίλη μου, ξέρεις. Να ταυτίζεται γενικά ο κόσμος. Εμείς θα ακούσουμε τραγούδι, αυτό θα μας το πεις δηλαδή. Θα το πούμε. Ναι, θα είναι το πρώτο. Το πρώτο θα είναι. Να είναι το πρώτο. Πια να συγκριθεί μαζί μας. Έτσι και να το πάρουμε και λίγο πάνω μας, αδερφέ. Πειράζει. Μόνοι μας τα λέμε. Μόνοι μας τα ακούμε. Θάνο, παρακαλούμε, πάρε μικρόφωνο να κάνεις αυτό που ξέρεις καλύτερα απ' όλα. Τραγούδι, αμέσως το ελάτε. Για να το ακούσουμε.
εκείνη που σε πρώτο είδα. Όλα τα άκουσα κι όλα τα είδα. Με κάνε στη ζωή μου όλη να αλλάξω. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να υπάρξω. Σαν εσένα καμία. Δημιούργησε ο Θεός μόνο μία. Θα μπορεί να δώσει αυτό το φιλί σου για να συγκριθεί μαζί σου. Ναι, μπράβο. Μπράβο Θάνο. Θέλουμε κι άλλο. Κι άλλο λοιπόν. Στο βίντεο λέει Φιντζάκη Ξανθιά πάλι να συμμετέχει. Σε πίστεψα τη λάθος. Κι άλλη μια φορά πληγωθήκα εις πάθος. Κι άλλη μια φορά δοκίμασα με σένα. Μα το τίμημα ήταν πάρει για μένα. Θέλω και τα παθαίνω. Συνέχεια τα ίδια λάθη κάνω. Μα δεν μαθαίνω εγώ ποτέ. Μέσα στη ζωή
μπράβο, μπράβο. Να σου πω κάτι. Μπράβο. Το γεγονός ότι όλοι οι χολύπτες την ώρα που τραγουδάς χορεύουν. Γιατί γίνεται πανηγύρι. Το πανηγύρι δείχνει πόσο πολύ σας έχει λείψει μια αντρική παρουσία. Το καταλάβαμε. Αλήθεια το καταλάβαμε. Θα έχουμε άντρες καλεσμένους από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας το δείξατε ξεκάθαρα. Δεν θα θέλουν να έρθουν καθόλου άντρες. Γιατί ρε Θάνο. Τώρα με τρεις ξανθές. Δράμα, δράμα. Πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με Θάνο Πετρέλη. Για πάμε, ελάτε στην παρέα μας, θα είμαστε μέχρι και 11 εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ελάτε για λίγο ακόμα, γιατί στην παρέα μας είναι ο Θάνος Πετρέλης και δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε με καλύτερο τρόπο τη σημερινή εκπομπή. Όπως επίσης και να σας υπενθυμίσουμε τον μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει από το κατάστημα του κυρίου Καρόνι. 150 ηλεκτρικές συσκευές για εσάς. Αύριο η μεγάλη κλήρωση. Το τηλέφωνο του διαγωνισμού για κλήση από σταθερό είναι το 90 11 51 52 70, ή για SMS γράφετε χιένα στο κινητό σας, αφήνετε και ένα το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο 54 991, και σε καλή μεριά. Αύριο η κλήρωση για όλες αυτές τις συσκευές που βλέπετε στην οθόνη σας. Θάνο, Νάντια, what's next, για να σου το πω και στα αγγλικά, τι επόμενες εμφανίσεις έχεις ετοιμάσει? Οι επόμενες. Έχουμε αρκετές εμφανίσεις ακόμα. Θα σου πω ποιες είναι αυτή τη εβδομάδα. Ναι, τώρα, τις άμεσες, για να ξέρω. Ναι, είμαστε το Σάββατο στη Σπάρτη. Mm-hmm. Κυριακή είμαστε Αγρίνιο. Mm-hmm. Και Δευτέρα, 15 Αύγουστο, είμαστε στο Φεστιβάλ του Δήμου Φιλής. Και έρχονται και στη συνέχεια και άλλες. Έχουμε και 20 του μήνα Θάσο, 23 ο Μεζάκη, το κτλ. Και τα λοιπά. Σε όλη την Ελλάδα, ναι, παίρνεις μαζί και την οικογένεια? Όχι, γιατί περισσότερο ταλαιπωρία θα ήταν παρά. Γιατί αλλάζει κάθε μέρα μέρος. Ναι, δεν είναι ότι πάμε και. Σου λείπει λιγουλάκι, Κοίτα να δεις, όταν είμαι Ελλάδα, επειδή έχω συνηθίσει με τα ταξίδια του εξωτερικού πολύ από αρκετό καιρό, στην Ελλάδα μου φαίνεται παιχνίδι πια αυτό. Δηλαδή, εύκολο. Πηγαίνω και μετά από 2-3 μέρες είμαι πίσω. Γιατί στο εξωτερικό πόσο καιρό λείπεις? Μήνα, ας πούμε. Ναι. Α, μπορεί να λείψεις και τόσο. Ναι, αφού έκανα 9-10 συναυλίες, ας πούμε, στην Αμερική και μείναμε ένα μήνα. Μετά γύρισα, πήγα Αυστραλία, πάλι 25 μέρες, γιατί κάναμε. Σωστά, είναι και μακρές αποστάσεις. Ναι. Χρειάζεσαι χρόνο να διαθέσεις. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που θα διαλέξεις εσύ για εμάς. Αφιερώνω εγώ. Διάλεξε ό,τι θες, έχεις μεγάλο ρεπερτόριο. Διαλέγεις και παίρνεις. Έχω βρει το κατάλληλο, το έχω φτιάξει εδώ. Δεν θα το πω, θα το ακούσουμε. Εννοείται. Για να ακούσουμε κι εμείς. Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Α, σε παρούσες, βέβαια. Εγώ το τραγούδι, μα. Για να ακούνε τα αγόρια της παρέας. Δώσε. Δεν έχω ξαναδεί μωρό μου πιο ωραία. Θα το θέλα πολύ να κάνουμε παρέα. Δεν έχω ξαναδεί μωρό μου πιο ωραία. Θα το θέλα πολύ να κάνουμε παρέα. Μωρό μου, απ' τη στιγμή που φανήκες μπροστά μου, χτυπάει σε τρελή για σένα η καρδιά μου. Και όλα αυτά γιατί? Δεν έχω ξαναδεί μωρό μου πιο ωραία. Θα το θέλα πολύ να κάνουμε παρέα. Είμαι ένας αγνώστος με αισθήματα για σένα, που δεν σε έχω μα σε θέλω απεγνωσμένα, που σε κοίτω και λιώνω σαν κέρι. Όσο να αντέξω ακόμα, χωρίς φιλί στο στόμα, χωρίς τον έρωτα σου, και να είχα μια αγκαλιά σου. Έχω ξαναδεί μωρό μου πιο ωραία. Θα το θέλα πολύ να κάνουμε παρέα. Μωρό μου, προσπαθώ να επικοινωνήσω. Σε επαφή να έρθω μαζί σου να μιλήσω. Για δώσε προσοχή.
Δεν έχω ξαναδεί μωρό μου πιο ωραία. Θα το θέλα πολύ να κάνουμε παρέα. Όσο να αντέξω ακόμα, χωρίς φιλί στο στόμα, χωρίς τον έρωτα σου και να είχα μια αγκαλιά σου. Δεν έχω ξαναδεί μωρό μου πιο ωραία. Θα το θέλα πολύ να κάνουμε παρέα. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τέτοια γυναίκα. Σου βάζω 20 με άριστα το δέντρο.